Καλημέρα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και το πρωινό μας το vlog είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σως. Πώς λέγαμε σως όταν είμαστε φοιτητέ ή μαθητές σε κάποια θέματα, αυτό είναι σως για τις εξετάσεις, νομίζω ότι είναι σως το σημερινό vlog για τις σχέσεις. Και τις ερωτικές αλλά και τις φιλικές. Είναι η ερωτική σχέση η ιστορία που θα διαβάσουμε σήμερα αλλά εφαρμόζει σε όλων των ειδών τις σχέση. Ο τίτλος είναι «Πήγαινα με τα νερά του και ήμουν καλή μαζί του και ποτέ δεν με χτίμησε». Καλημέρα Θέκλα μου, καλημέρα. Βλέπω τα vlog σου και πραγματικά είσαι υπέροχη. Σου στέλνω την ιστορία μου για να ακουστεί. Μιλάω στον ενικό, ελπίζω να μην είμαι πρόβλημα. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Είμαι κοπέλα 28 χρονών. Να ζήσεις. Στα 25 μου έκανα σχέση με ένα παιδί στην ίδια ηλικία με μένα, η οποία αυτή σχέση κράτησε περίπου τρία χρόνια, τρεις ή Τον άνθρωπο αυτό τον ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Δεν είχε ξανακάνει σχέση στη ζωή του, γιατί δεν ήθελε και πιο πριν. Και πιο πριν απλά περνούσε καλά με διάφορες κοπέλες. Mm. Στα 25 κάποιος κάνει για πρώτη φορά σχέση και πριν, πριν τα 25 έχει ερωτικές εμπειρίες, περνάει καλά με διάφορες κουμπέλες, αλλά δεν κάνει σχέση. Τα έφτιαξε μαζί μου γιατί υποτίθεται ότι σε μένα είδε κάτι διαφορετικό. Όχι σίγουρα είδε κάτι διαφορετικό σε σένα και γι' αυτό τα έφτιαξε μαζί σου. Όχι υποτίθεται. Είδε κάτι διαφορετικό αυτό το να σου πει ο άλλο ότι σε σένα έχω δει κάτι διαφορετικό και γι' αυτό τα φτιάχνω μαζί σου. Δεν είναι απαραίτητα κομπλιμάν. Ή δεν σημαίνει ότι αυτό το διαφορετικό που είδε σε σένα είναι κάτι που θα ήθελε σε δει, εσύ να δει εσένα. Μ? Δηλαδή να σε αγαπήσει, να σε χτιμήσει και τα λοιπά. Όμως από την αρχή της σχέσης άρχισαν τα προβλήματα. Ενώ από, από την αρχή με γνώρισε σε όλο τον κύκλο του και με έκανε να νιώσω ότι με θέλει, δεν ήθελε να συναντιόμαστε συχνά. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι σε μια σχέση να μην θέλει ο άλλος να συναντιόμαστε συχνά. Συναντιόμασταν ελάχιστα και τα πρωινά που σηκωνόμασταν μαζί είχε μούτρα και δεν μιλούσε. Πολύ κακό σημάδι αυτό. Πάντα απορούσα τι έκανα. Εννοείς απορούσες τι έκανες λάθος και είχε μούτρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι έκανες κάτι λάθος εσύ και είχε μούτρα. Ο άλλος έχει μούτρα για τους δικούς του λόγους. Ε, Έπρεπε να σε προβληματίσει όμω ότι ξυπνούσατε το πρωί μαζί και είχε μούτρα. Όχι να πρέπει σε προβληματίσει του στήλο όπω σε προβλημάτισε, τι λάθο κάνω εγώ, αλλά τι σκατά έχει αυτό και έχει το πρωί που σηκωνόμαστε μαζί. Συγγνώμη για την έκφραση. Οι φίλοι του έλεγαν ότι πρώτη φορά τον, βλέπουν έτσι με κοπέλα. Το έλεγαν θετικά. Εγώ απαιτούσα να βλεπόμαστε πιο συχνά, αλλά αυτό δεν άλλαζε. Να σημειώσω ότι έμενε με τα αδέρφια του και κοιμόμασταν στο σπίτι του. Μετά από καιρό άρχισε να νευριάζει μαζί μου, χωρίς να καταλαβαίνω τον λόγο και χωρίς να μου εξηγεί ποτέ γιατί και εξαφανιζόταν για μέρες χωρίς να απαντάει στα τηλέφωνα. Όταν εμφανιζόταν φυσικά δεν υπήρχε εξήγηση. Και το ανεχώσουν εσύ αυτό το πράγμα. Γιατί. Το δικαιολογούσα γιατί είχε περάσει δύσκολη ζωή στο παρελθόν. Όσο δύσκολη ζωή και να έχει περάσει κάποιο στο παρελθόν, δεν, δικαιολογα... δεν δικαιολογείται, δεν το δικαιολογούμε να μα κάνει γκόστινγκ μέσα στην ίδια τη σχέση. Κόρη, σύνελθε. Πέρασε 1,5 χρόνο που ήμασταν μαζί, χωρί να βρισκόμαστε πολύ, και αφού πήγε ένα ταξίδι με του φίλου του και γύρισε, κατάλαβα από κάποια πράγματα ότι είχε πάει με σκοπό να κάνει σεξ με άλλε. Του λέω, ή θέλει να βρει άλλη εκεί που πήγε, Άρχισε να μου φωνάζει έτσι και με πέταξε έξω από το σπίτι του. Άστα. Άστα. Ωραία πράγματα. Πολλά ωραία πράγματα. Δεν μου μιλούσε για μέρε και όταν συναντηθήκαμε χωρίσαμε. Γιατί όπω είπε δεν ήθελε να είναι με ένα άτομο που δεν τον εμπιστεύεται. Εσύ ήθελε να είσαι με έναν, άτομο, με έναν άνθρωπο που σου συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο. Ειδού η απορία. Γενικά δεν είμαι ζηλιάρα και του έδινα πλήρη ελευθερία. Φουλ ελευθερία. Γιατί πίστευα ότι αυτό είναι το σωστό αλλά και γιατί η προηγούμενη σχέση που είχα εγώ ήταν με κάποιον ζηλιάρι, ο οποίο δεν με άφηνε να βγαίνω και δεν ήθελα να κάνω αυτό στον επόμενο. Ναι, μάνα μου. Ε, ο πρώην σου ήταν ζηλιάρι. Δεν σημαίνει όμω ότι και εσεί αυτόν πρέπει να ανεχώσουν αυτή την καταφανή κοροϊδία. Την οποία εγώ τη λέω καταφανή γιατί είμαι έξω από τη σχέση. Δεν έχω σχέση μαζί του. Δεν είμαι συνδεδεμένη μαζί του. Γι' αυτό μπορώ να το δω. Εσύ που σου μέσα δεν μπορούσε να το δει. Μετά από ένα μήνα, ξαναβρεθήκαμε και μου είπε ότι το σκέφτηκε και ότι είτε μαζί μου θέλει να είναι είτε ρεμάλι και προτιμάει να είναι μαζί μου. Αυτό από μόνο του είναι φοβητσιάρικο, φοβιστικό. Τι σημαίνει είτε θα είμαι μαζί σου είτε θα είμαι ρεμάλι. Δηλαδή, εσύ είσαι αυτή που τον κάνει να μην είναι ρεμάλι. Αυτό δεν είναι normal η υγιής αντιμετώπιση μια σχέση είναι ότι μπορώ και μόνος μου να είμαι καλά και καλός και αξιοπρεπής άνθρωπος και όχι ρεμάλι, αλλά επιλέγω να είμαι μαζί σου γιατί επιθυμώ την ποιότητα της σχέσης που έχουμε. Εδώ σου είπε ξεκάθαρα ότι ήθελε να είναι μαζί σου και να τον κάνεις εσύ καλά. Του κάνεις τη ψυχολόγο, τη μαμά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μου είπε ότι με αγαπάει για πρώτη φορά και μου ζήτησε συγγνώμη που δεν το έλεγε τόσο καιρό. Συγγνώμη, είχατε σχέση 1,5 χρόνο και δεν σου είχε ποτέ ότι σε αγαπάει. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι ο ίδιος δεν έβλεπε τη σχέση όπως την έβλεπες εσύ. Ή δεν είχε επενδύσει συναισθηματικά στη σχέση όπως είχες επενδύσει εσύ. Από εκείνη τη μέρα και έπειτα η σχέση μας καλυτέρευσε και βρισκόμασταν πιο συχνά, όχι όμως και συνέχεια, να μην χαλάσει κιόλας το παιδί την παράδοση, να βρίσκεστε και συνέχεια. Υπήρχαν τα μούτρα, αλλά έλεγα ότι έτσι είναι και το δικαιολογούς, όχι να μην δικαιολογείτε κανέναν που σας φέρετε άσχημα είτε με ενεργητική επιθετικότητα, είτε με παθητική επιθετικότητα. Φτάνει να δικαιολογούμε τους μαλάκες στη ζωή μας. Φτάνει. Μου έδειχνε, μου έδειχνε ότι με αγαπάει και σε γενικές γραμμές ήταν πολύ καλός μαζί μου. Στις σχέσεις δεν υπάρχει το σε γενικές γραμμές. Ή είναι καλός μαζί μου ή δεν είναι καλός μαζί μου. Τι σημαίνει σε γενικές γραμμές είναι καλός μαζί μου, σημαίνει ότι έχει κάποιες μη γενικές γραμμές, τις οποίες είναι γαϊδούρι μαζί σου. Και το οποίο δεν επιλύεται και παραμένει εκεί πέρα και θα το βρει στην πορεία. Στα τρία χρόνια σχέσει, και ενώ δεν είχαμε μαλώσει ούτε είχε γίνει κάτι, σηκώθηκε απλώς μια μέρα και έκανε να μου μιλήσει πέντε μέρες. Μάλιστα, αυτό το είχε κάνει και προηγούμενα, θυμάσαι στην αρχή. Είχε καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν συναντηθήκαμε, του είπε ότι δεν θέλω να κάνω βήματα πίσω, ότι θέλω να μείνουμε μαζί! Κόρι σοβαρά! Μετά που έκανε πέντε μέρες γκόστινγκ, αντί να το πει: Άιστο! Του λες ότι θέλετε να μείνετε, θέλεις να μείνετε μαζί. Κόλλημα σοβαρό είχε, κόλλημα. Μου είπε ότι δεν θέλει ακόμη και ότι θέλει να έρχονται φίλοι του σπίτι του και αν μέναμε μαζί αυτό δεν θα γινόταν. Ήθελε το μωρό να παίζει. Του είπα επίσης ότι θέλω να κάνω οικογένεια. Μου είπε ότι αυτός δεν ήθελε και δεν ήθελε να φέρει ένα παιδί στον κόσμο και ότι αυτός να πάθει κάτι είτε το παιδί γιατί φοβάται τις αρρώστιες. Από εκείνη τη μέρα κάτι έσπασε μέσα μου. Έδωσα ένα χρονικό διάστημα τρει μήνε γιατί είχαμε κανονίσει να πάμε ένα ταξίδι με φίλου για να το ξανασυζητήσουμε. Στο ταξίδι ήταν υπέροχο μαζί μου, μου είπε ότι με αγαπάει αυθόρμητα σε κάποια πολύ όμορφη στιγμή που περνούσαμε δυο μα, όχι ότι το έλεγε τόσο σπάνια, αλλά ένιωσε ότι το είπε ειλικρινά μέσα από την καρδιά του. Εκείνη τη στιγμή, εκείνο το δευτερόλεπτο που σου είπε ειλικρινά ότι αγαπούσε, εκείνη τη στιγμή ένιωθε πω σε αγαπούσε. Η όλη του στάση και συμπεριφορά όμω δεν ήταν αγαπητική. Γυρνάμε από το ταξίδι και μετά από δύο εβδομάδες χτυπάει το κινητό του και είναι μια φίλη του εντό αγωγικών από άλλη πόλη με την οποία δεν ήξερε ότι μιλάνε ακόμη. Είναι πολλά που δεν τα ήξερε σκουφιλνάδα, πολλά. Κατευθείαν το ρωτάω αν μιλάνε γενικά και μου λέει ναι. Και του λέω γιατί δεν μου το έπες τόσο καιρό και μου λέει για να μην υπάρχουν ερωτήσεις. Μάλιστα. Έχει για όλα απάντηση το παιδί, για όλα. Του λέω έχετε συναντηθεί και μου λέει ναι αλλά δεν υπάρχει κάτι του ζήτησα να μου πει ακριβώς τι σχέση είχαν στο παρελθόν. Μου είπε ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις και σε κάποια φάση είχαν συζητήσει το να είναι μαζί, αλλά τελικά δεν τα έφτιαξαν ποτέ και ότι όλο το σεξουαλικό τέλειωσε πριν έξι χρόνια. Κάτι το οποίο μάλλον ήταν ψέματα. Πες κάτι περισσότερο από το μάλλον. Μέσα σε έναν καυγά που είχαμε, μου είπε ότι μια φορά που είχε πάει στην πόλη τη, κοιμήθηκε στο σπίτι τη. Εγώ δεν τον είχα ρωτήσει, αλλά νόμιζα ότι είχε κοιμηθεί αλλού, γιατί μου είχε πει ότι είναι με άλλε παρέ, και μου είπε, αφού δεν ρώτησε, δεν σου είπα. Τι καλό. Τι καλό, άμα ρωτούσε, θα σου έλεγε. Δηλαδή, άμα εσύ το μυρι, μυριζόσουν τα νύχια σου, που λέμε στα Κυπριακά, έξω να λέει στην Ελλάδα. Αν εσύ μυριζόσουν τα νύχια σου, ότι αυτό είχε κοιμηθεί στο σπίτι τη τάδε και το ρωτούσε, αγάπη μου, έχει κοιμηθεί στο, στο σπίτι τη τάδε κόμενα, θα σου το έλεγε. Αλλά εσύ φταίει που δεν σου το είπε, επειδή δεν μυρίστηκε στα νύχια σου. Άγια όλα! Θα κλαμπούθε πραγματικά. Θα τον κάμω. Όχι σωματική βία, ποτέ, ούτε ψυχική βία. Θα του κόβα τι φόρε, όλε τι φόρε. Και τι φορέ και τι φόρε. Δεν θα είχε δικαίωμα αυτό ο άνθρωπο, αν ήμουν στη θέση σου, να μου ξαναμιλήσει, όχι να μου αγγίξει και μου είπε ότι δεν έγινε κάτι μαζί της και τον πιστέψαμε. Κάναμε να μιλήσουμε πολλές μέρες μετά από αυτό και φυσικά εγώ πήρα την πρωτοβουλία να βρεθούμε. Βέβαια, εσύ πήρες την πρωτοβουλία ως συνεξαρτόμενη αυτού του κακοπητικού στοιχείου. Ήρθε με το ζόρι λίγο πιωμένο. Μου φώναζε και μου έλεγε ότι δεν θέλει να είναι με κάποια που δεν τον εμπιστεύεται και ότι δεν έχει ακουμπήσει ποτέ άλλη γυναίκα. Πιστέψαμε τόσο πολύ, πάρα πολύ. Επίση μου είπε ότι είμαι ανώριμη που τα λέω όλα αυτά και να πάω να βρω κανένα πιτσιρίκι. Ποιο πιτσιρίκι από αυτό. Ότι θα γίνω μια γυναικούλα όταν μεγαλώσω και δεν θέλει η γυναίκα που θα είναι μαζί τη να είναι έτσι και να μην θέλει να γυρίζει σπίτι γιατί ξέρει ότι θα του τα πρίζει. Όταν λε την αλήθεια, σε πρίχτησα. Όταν ζητά το, το, αυτονόητο, σε πρίχτησα. Το αυτονόητο σε μια σχέση. Και κάθε άνδρα, κάθε γυναίκα που είναι μέσα σε μια σχέση, που οι σχέσει στην κουλτούρα μα, στην κοινωνία μα, στην παράδοση μα είναι μονογαμικέ. Οι σχέσει στο θετικό πολιτισμό είναι μονογαμικέ. Συνήθω, δεν είναι αφύσικο πράγμα ή δείγμα πρεξίματο. Πρεξαρχιδισμού. Δεν είναι θέμα πρεξαρχιδισμού να ρωτά τον άλλο αν έχει κοιμηθεί με άλλου ή να. Α, προβληματίζεσαι για κάτι που βγάζει μάτι. Καλά πράγματα βγάζει, αλλά βγάζει και μάτι. Και στη χειρότερη να κάνουν και ένα παιδί, με μια γυναικούλα. Μου είπε επίσης ότι όταν με γνώρισε, μου 10 και τώρα είμαι 2. Τώρα δεν κατάλαβα τι εννοούσε 10 και τώρα είσαι 2. Ήσου 10 σε ηλικία και τώρα είσαι 2. Ήσου 10 σε αριθμό ομορφιάς που βάζουν αυτήν η δεκάρη και τώρα είσαι 2. Είσαι, δεν κατάλαβα. Και ούτε με ενδιαφέρει να καταλάβω κάθε βλάκα τι εννοεί με τις βλακίες που λέει. Και ότι ήμουν ένα στίχημα το οποίο υπονόησε ότι έχασε. Πάρα πολύ σεβασμό, μα τι να σου πω μες στο σεβασμό ο τύπος. Τα λόγια που είπα ήταν λίγα. Έμεινα με αυτά που άκουγα. Είδα έναν άλλον άνθρωπο τον οποίο δεν ήθελα να ξέρω. Μα ακριβώ επειδή δεν ήθελες να τον ξέρεις από την αρχή, γι' αυτό και δεν τον έβλεπες. Ποτέ δεν του φέρθηκα άσχημα. Ποτέ δεν τον μείωσα. Πάντα δυστυχώ πήγαινα με τα νερά του και ήμουν καλή μαζί του. Αυτό είναι το λάθο σου. Ότι πάντα πήγαινε με τα νερά του και ό,τι μαλακίε και να έκανε, ήσουν καλή μαζί του εσύ. Ποτέ δεν προσπάθησα να τον αλλάξω. Χωρίσαμε, ξέροντα ότι σίγουρα έχει κάνει κάτι με τη φίλη του και έχοντα πέσει από τα σύννεφα με τη συμπεριφορά του. Από τα σύννεφα, στο οποίο εσύ είχε ανεβάσει τον εαυτό σου, γιατί αυτό ο τύπο σου δείχνει από την αρχή πολλέ ενδείξει. Μη σου πω και αποδείξει για το ποιόν του απέναντί σου. Δεν ξαναμιλήσαμε γιατί δεν ήθελα να είμαι μαζί του μετά από όλα αυτά και αφού δεν είχαμε κοινού στόχου. Αλλά πίστευα ότι έστω θα με πάρει να μου πει συγγνώμη. Συγγνώμη, να σου πει αυτό συγγνώμη, δεν σου σοβαρό τώρα. Αυτό θα θέλει συγγνώμη από σένα που έχει παταλήσει τον πολύτιμο εαυτό του. Που έχει χρησιμοποιήσει το πολύτιμο σώμα του. Και εννοεί κούλα. Ένα μήνα μετά, και αφού είχα ρεμίσει λίγο μέσα μου, μαθαίνω από έναν οικογενειακό φίλο ότι τον είχε δει στο αμάξι του με άλλον και ήταν ερωτικό. Μετά από λίγο, μαθαίνω από κάποιον άλλον ότι λίγο, ότι λίγο πριν χωρίσουνε, τον είδαν σε ένα χώρο που δεν θα πήγαινα εγώ ποτέ, με μια κοπέλα με την οποία πλέον είναι μαζί και, βλέπουν, και τον βλέπουν συνέχεια μαζί τη. Άστε. Δεν ξέρω αν ήταν η ίδια με αυτή που είπε ο οικογενειακό φίλο, αλλά δεν είναι ούτε η φίλη του από την άλλη πόλη. Ναι, με πολλέ θα έχει αυτό, αφού αυτό είναι πολύ, πολύ, σπουδαίο κομμάτι. Ιρωνικά το λέω τώρα, το καταλαβαίνει. Με πολλέ θα έχει ταραβέρια. Είναι πλέον με αυτή την κοπέλα και μαθαίνω ότι είναι χαρούμενο. Πάνω που είχα ρεμίσει, ξανακατέρευσα. Η κοπέλα αυτή εντωμεταξύ μου μοιάζει κιόλα. Έχει τύπο ο άνθρωπο. Αλλά στο χαρακτήρα καμία σχέση. Εννοείται, σιγά να μην πήγαινε να βρει καμιά σοβαρή κοπέλα μετά από σένα. Θα πήγαινε να βρει μια εντελώ αντίθετο χαρακτήρα με παρόμοια μυαλά. Από ό,τι έχω καταλάβει από κοινού γνωστού είναι αρκετά επιφανειακοί. Α, ταιριάζουν τα παιδιά. Επιφανειακό αυτό, επιφανειακή αυτή και αυτό είναι χαρούμενο. Κάνουν χωριό. Βρήκε ο γύφτο στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Έτσι που λένε. Έχω χάσει πόσα κιλά, δεν μπορώ να φάω και δεν μπορώ να λειτουργήσω. Κακό. Σοβαρά τώρα για αυτόν τον τύπο. Να χαίρεσαι που βρήκε η φιλενάδα που, είναι ίδια με αυτόν. Είπαμε, οι τοξικοί με του τοξικού, οι λίγοι με του λίγου. Βρήκε αυτό που του πάει του ανθρώπου. Να χαίρεσαι. Κοινωνική υπηρεσία κάνει η κοπέλα που είναι με αυτόν. Και αναρωτιέμαι γιατί μου φέρθηκε έτσι και έδωσε παραπάνω αξία σε μια κοπέλα που δεν ξέρει και μένα με πέταξε στα σκουπίδι. Εσένα σου φέρθηκε έτσι γιατί σε χρησιμοποίησε για να τον αναγώσει. Σε χρησιμοποίησε για να τον μεγαλώσει ψυχολογικά. Σε χρησιμοποίησε σαν μαμά του, σαν τζάμπα ψυχολόγο του, σαν στήριγμα του. Σε χρησιμοποίησε, δεν σε αγάπησε. Και όταν πήρε ό,τι ήθελε να πάρει από σένα, σε πέταξε σαν στημένη λεγμονόκουπα και σε αυτήν. Κατά τη γνώμη σου δίνει περισσότερη αξία. Για μένα είναι απαξία να είναι κάποια με αυτόν τον τύπο. Απαξία, όχι αξία. Και πώς είναι δυνατόν να εκφράζεται με τόση αγάπη δύο εβδομάδες πριν και μετά από δύο εβδομάδες να φέρεται έτσι. Η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά είναι το modus οπεράντη του. Συγγνώμη, είναι, ο, είναι, το σήμα κατά τεθέν του η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Μια πάνω, μια κάτω και δεν ξέρω. Ο άνθρωπο θέλει ψυχολόγο σίγουρα, δεν ξέρω τι έχει. Δεν ξέρω τι έχει βιώσει στη ζωή του, ούτε και με ενδιαφέρει. Όλοι μα έχουμε βιώσει πράγματα, αλλά αναλαμβάνουμε την ευθύνη μα. We take our own shit. Πάμε, κάνουμε ψυχοθεραπεία, φτιαχνόμαστε, σαζόμαστε και είμαστε εντάξει να μην δημιουργούμε προβλήματα στου άλλου. Φυσικά από τη μέρα που χωρίσαμε δεν έχουμε μιλήσει και ούτε πρόκειται. Δεν μπορώ όμω να το ξεπεράσω. Θα μπορέσει, είμαι σίγουρη θα μπορέσει. Γενικά είμαι πολύ δυνατή και πάντα ξεπερνώ τι δυσκολίε. Αυτή τη φορά όμω με έχει πάρει πολύ από κάτω. Κατηγορώ τον εαυτό μου που ήμουν τόσο δοτική. Το λάθο σου δεν ήταν που είσαι δοτική. Το λάθο σου ήταν, κατά τη γνώμη μου. Που είσαι δοτική σε άνθρωπο ανάξιο τη δοτικότητα σου. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να είμαστε δοτικοί μέσα στι σχέσει μα. Εξαιρετικά όμορφο πράγμα. Αλλά δεν δίνουμε τα μαργαριτάρια σε ανθρώπου που δεν μπορούν να τα εκτιμήσουν. Το καταλαβαίνει αυτό που λέω. Η δοτικότητα είναι εξαιρετικό πράγμα. Αλλά σε αυτού που την αξίζουν η δοτικότητα. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να εμπιστευτώ κάποιον γιατί τα έδωσα όλα και πήρα πίσω το απόλυτο τίποτα. Είναι λογικό να έχει αυτό το φόβο. Πιστεύω όμω ότι με την ψυχοθεραπεία μπορεί να τον ξεπεράσει. Με πολύ εκτίμηση, μια θαυμάστρια. Ε, Καταλαμφάνεσαι ότι ήρθε πολύ καιρό πριν αυτό το mail, γιατί ήδη φτάσαμε εσύ στου πέντε μήνε από την ώρα που πιάνει. Το, Παίρνω το mail μέχρι να γίνει το vlog. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζω και κάνω δύο vlog τη μέρα παρόλο που είχα πει ότι θα έκανα μόνο το Δεκέμβριο. Μπα και φτάσουμε σε ένα χρονικό διάστημα που γίνονται πιο γρήγορα τα vlogs. Προ τα εκεί οδεύω. Έχουμε update. Ένα μήνα μετά. Γεια σου, Θέκλα μου. Βλέπω κάθε μέρα τα βίντεο σου και αλήθεια με έχω βοηθήσει πολύ να βάλω τα πράγματα σε κάποια σειρά. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Κάθε πρωί που ξυπνάω, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να δω το vlog. Το ίδιο και το βράδυ με το που γυρίζω από τη δουλειά. Είναι περίεργο, γιατί με το που χώρισα μου εμφανίστηκαν προτινόμενα τα βίντεο σου, σαν ένα χέρι βοηθεία. Χαίρομαι. Αν και η ψυχολογία μου δεν είναι η καλύτερη. Σε κάποια φάση είχα ανέβει ψυχολογικά, αλλά ξαναέπεσα. Να σημειώσω κάτι που δεν είπα στο προηγούμενο mail και ίσως είναι σημαντικό. Τώρα δούμε άμα είναι σημαντικό. Το βράδυ που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση με τον πρώην, η τελευταία κουβέντα που του είπα ήταν ότι μετά που έμαθα ότι δεν θέλει οικογένεια και παιδιά, ξενέρωσα και δεν έχω πια διάθεση να κάνω τίποτα για τη σχέση μα. Δεν απάντησε, δεν είπε απολύτω τίποτα και κοιμηθήκαμε. Αυτά για τα παλιά. Σιγά να μην τον ένιαξε τον τύπο ότι του είπε εσύ ότι ξανέρωσε και ότι δεν είχε διάθεση να κάνει τίποτα για τη σχέση σα. Σοβαρό Μην προσπαθεί να, να βρει φταίξιμο σε σένα τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο πω ο τύπο έκανε σχέση μαζί σου γιατί είσαι σοβαρή κοπέλα, γιατί τον, τον έβλεπε σοβαρά, του έδειξε αγάπη, τον στήριξε σε δύσκολε φάσει τη ζωή του προφανώ που δεν ξέρω ποιε είναι και δεν θέλω να μάθω. Που λυπηδηλέ δηλαδή, ότι είχε δύσκολε φάσει και αυτά. Και μετά, όταν πλέον δεν ήσουν απαραίτητη, όταν πλέον τον έφτιαξε, όταν τον έφερε στα ίσα του, όταν του τόνωσε το εγώ του, την αυτοπεποίθηση του, όταν τον βοήθησε να νιώσει βασιλιά, ότι μια τόσο σοβαρή και καλή κοπέλα το θέλει. Καλή κοπέλα, ενώ και με βάση τα δικά του κριτήρια, που είπε ότι έχω δει κάτι διαφορετικό από σένα, σε σένα από ό,τι στι άλλε. Τότε πλέον δεν ήσουν απαραίτητη, δεν ήσουν χρήσιμη και σε πέταξε. Γιατί να ξέρετε, όταν κάποιο μα θέλει για να γινόμαστε θεραπεύτριε του τζάμπα νοσοκόμε νοσοκόμες του ψυχιατρικές τζάμπα, να είμαστε δάσκαλοι, μαμάδες και, και τους άντρες ισχύει αυτό. Αν μια γυναίκα τους θέλει για να την συντηρούν συναισθηματικά, οικονομικά, ψυχολογικά κτλ. Όταν νιώσουν καλά αυτοί οι άνθρωποι πετάνε τους ευεργετές τους γιατί ακριβώς νιώθουν την ανισότητα μέσα στη σχέση, νιώθουν κόμπλεξ γιατί βρίσκονται με κάποιον που είναι πολύ πιο δυνατός. Στα καινούρια τώρα μαθαίνω από τους κοινούς μας φίλους ότι έχουν πάει διακοπές πόσες φορές μόνοι τους με την καινούρια κοπέλα. Να, πια, πάνε όπου θέλουν, δεν μας νοιάζει. Από τότε που τα φτιάξαμε δεν πήγαμε ποτέ μόνοι μας διακοπές και αυτό ήταν το παραπονό μου. Πάντα έβρισκε δικαιολογίε ότι δεν έχει λεφτά, ότι δεν μπορεί να αφήσει τη δουλειά του κτλ. Αχ, αχ, πόσο λίγα απαιτούσε. Απαιτούμε στη σχέση μα. Και δίνουμε και απαιτούμε να παίρνουμε. Οι σχέσει οι ερωτικές είναι ανταποδοτικέ. Όλε οι σχέσει είναι ανταποδοτικέ. Η μόνη σχέση που δεν πρέπει να είναι ανταποδοτική είναι η σχέση των γονέων με τα μικρά του παιδιά. Τα μικρά παιδιά, επειδή εμεί τα έχουμε γεννήσει, είμαστε υποχρεωμένοι να τα μεγαλώσουμε. Δεν είναι υποχρεωμένοι να μα δώσουν κάτι. Όλε οι άλλε σχέσει είναι ανταποδοτικέ. Κάτι άλλο που έμαθα είναι ότι για χάρη τη έκοψε το κάπνισμα, τουλάχιστον έτσι λέει. Εγώ βέβαια ποτέ δεν του είχα ζητήσει κάτι τέτοιο γιατί ήξερα ότι δεν θα το κάνει. Και τώρα για μια σχέση δύο μηνών τα κάνει όλα αυτά και εμένα με πέταξε σαν το σκουπίδι. Αυτά είναι τα καινούργια δεδομένα που με ταλαιπωρούν και τα σκέφτομαι συνέχεια. Ελπίζω να μην σε κούρασα πάλι. Εύχομαι να σου πηγαίνουν πάντα όλα καλά. Να είσαι χαρούμενο για το αξίζει με αυτό που προσφέρει φυλάκια. Ευχαριστώ. Και έχουμε και δεύτερο update το οποίο ήρθε ένα μήνα μετά, δηλαδή δύο μήνε μετά από το πρώτο mail. Καλημέρα, Θέκλα μου. Καλημέρα. Θεωρώ ότι μέσα από τα vlog σου έμαθα πάρα πολλά. Ελπίζω να μπορέσω να τα εφαρμόσω στη ζωή μου. Επίση, κάτι που με άγγιξε είναι αυτό που είπε σε ένα vlog: Ότι δεν γίνεται να φοβάσαι να πει συγκεκριμένα πράγματα στη σχέση σου. Γιατί ξέρει ότι θα αντιδράσει άσχημα και να τα κρατά μέσα σου και να μην καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίω, όλα πρέπει, δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Σε μια αληθινή σχέση, σε μια πραγματική σχέση, όταν μπει τα παραπονά σου. Όταν μπει αυτά που σ' αρέσουν, όταν μπει αυτά που δεν σ' αρέσουν, ο άλλος θα σου δείξει εάν πραγματικά σε θέλει, αν πραγματικά ασχολείται μαζί σου, αν, αν επενδύσει συναισθηματικά σε σένα ή αν απλώς θέλει να περνάει καλά ή θέλει να του κάνεις ή να της κάνεις τον νοσοκόμο, την νοσοκόμο, τον ψυχολόγο κλπ. Και, και δεν θα ανεχθεί τα δικά σου. Δηλαδή το να κάνω εγώ παράπονα στον άνδρα μου σημαίνει ότι τον επιβαρύνω με κάτι που με ενοχλεί. Αν ο άνδρα μου δεν νοιάζεται για μένα και δεν έχει επενδύσει συναισθηματικά για μένα και δεν του είμαι σημαντική, θα πει γκρινιάζει, είσαι ιδιότροπη, είσαι τέτοια, δεν ασχολούμαι μαζί σου. Ή ο άνδρα μου, ο σε οποιασδήποτε γυναίκα σου άνδρα, ή το οποιοδήποτε άνδρα γυναίκα, ή το οποιοδήποτε άνδρα άνδρα κτλ. λοιπά. Σα ζευγάρι. Δεν γίνεται να μα ενοχλεί κάτι και να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί άμα το πούμε, άλλο θα νευριάσει. Αν νευριάζει με την ειλικρινή έκφραση, σημαίνει δεν μα αγαπάει. Η σημαίνει ότι δεν είναι φυσιολογικό άνθρωπο για να κάνει φυσιολογική σχέση. Πόσο ένιωσα αυτή την κουβέντα που είπε, Πόσο νευριάζομαι τον εαυτό μου που κρατούσα τα λόγια μου και μου σε ένα συνεχή φόβο μη θυμόσιο πρώη μου. Να μην φοβάστε να μη θυμώσει ο κόμενό σα ή κόμενά σα. Χεστήκατε α αθυμός. Γιατί αυτό ή αυτή να είναι πιο σημαντική από εμά. Γιατί ο άλλο με τον οποίο έχουμε σχέση να είναι πιο σημαντικό πρόσωπο και να προ περπατούμε πάνω στι μύτες των ποδιών μα, μην ευριάσουμε και μην ενοχλήσουμε το άλλο πρόσωπο που είναι τόσο σημαντικό και εμεί να είμαστε ασήμαντοι. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Θα ήθελα να πάω στον εαυτό μου δύο χρόνια πριν και να του πω ξύπνα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει. Και ένα όμορφο update. Γνώρισα κάποιο πρόσωπο που με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μα, αλλά έστω αυτό που ανυπομονώ να το δω μου δίνει χαρά. Μπορεί να μην γίνει κάτι μεταξύ μα, αλλά ξέρω ότι έκανα ένα βήμα μπροστά. Ξεκίνησα και κάποια χόμπι που με γεμίζουν. Σε χαιρετώ και εύχομαι να σου πάνε, όλα να σου πάνε όπω τα θε, φιλιά. Και εγώ σου εύχομαι όλα να σου πάνε όπω τα θε, αλλά νομίζω ότι είσαι ένα πάρα πολύ καλό δρόμο για να σου πάνε όλα όπω τα θε. Και επίση θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο ότι εσύ. Ε, Τρει μήνε μετά το χωρισμό, γνώρισε κάποιον, δεν ξεκίνησε κατευθείαν σχέση μαζί του, το γνωρίζει σιγά σιγά και προοδευτικά. Δεν είσαι σαν τον πρώην σου, ο οποίο προφανώ αυτήν την είχε γνωρίσει πρωτού χωρίσατε όπω έμαθε μετά. Καταλάβατε γιατί θεωρώ αυτό το βλοξός, ή το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μέσα στη σχέση μα, δικαιούμαστε να λέμε τα παράπονά μα. Οφείλουμε να λέμε τα παράπονά μα. Μια σχέση στην οποία φοβόμαστε να πούμε τα παραπονά μας δεν είναι normal σχέση, δεν είναι φυσιολογική. Και όταν γινόμαστε χαλή να μας πατήσει ο άλλος, όταν πηγαίνουμε με τα νερά του άλλου, δεν θα μας εκτιμήσει. Όχι ότι όταν πούμε τα παράπονα μας σίγουρα θα μας εκτιμήσει, αλλά Κάποιος ο οποίος δεν έχει επενδύσει συναισθηματικά σε εμάς και δεν θέλει να επενδύσει συναισθηματικά σε εμάς, όταν εμείς έχουμε τέτοια ελευθερία στην έκφραση μαζί του ώστε να λέμε και τα παράπονα μας, και τα θετικά, αλλά και τα, και τα θετικά να λέμε, αλλά και τα παράπονα μα, από την αντίδραση του θα συνειδητοποιήσουμε αν και αυτό έχει επενδύσει συναισθηματικά στη σχέση ή όχι. Και στην αντιπαράθεση, στη διαφωνία, εκεί φαίνεται ο πραγματικό χαρακτήρα του άλλου. Και όταν χωρίζει αλλά και όταν έχει διαφωνία. Γι' αυτό μην φοβάστε τις διαφωνίες στη σχέση. Οι διαφωνίες στη σχέση είναι όπως το θερμόμετρο που δείχνει αν η σχέση είναι ζωντανή ή όχι. Αν είναι υγιής, αν μπορεί να δουλευτεί, αν μπορεί να εξελιχθεί ή όχι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Ευπίζω να σας άρεσε και εσάς το vlog, εμένα μου άρεσε πολύ για την ευκαιρία που μας έδωσε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και μου άρεσε επίσης για το ελπιδοφόρο update για την κοπέλα, την αγάπη μου έχει τα φιλιά μας.